Μελέτες του Ινστιτούτου Κύπρου δείχνουν ότι πιθανό ατύχημα στο Akkuyu της Τουρκίας, όπου θα ανεγερθεί ως γνωστό πυρηνικό εργοστάσιο, θα απαιτούσε, κυρίες και κύριοι, εκένωση της Κύπρου. Πάμε κατευθείαν στο στούντιο εδώ και τον Ανδρέα Κιμήτρη, έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ανδρέα. Καλησπέρα σας. Το Ινστιτούτο Κύπρου προειδοποιεί για τεράστιους κινδύνους που ελοχεύουν από την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο Akkuyu της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Κώστα Παπανικόλα, Κύπρος οφείλει να ενδιαφερθεί για την ανέγερση του πυρηνικού εργοστασίου στο Akkuyu, καθώς υποστηρίζει, όπως υποστηρίζει η γεωγραφική εγκύτητα, κατατάσσει το νησί στην πρώτη ζώνη επικινδυνότητας και ως εκ τούτου δίνει στις αρχές της δημοκρατίας το νομικό αίρισμα να έχουν λόγο στην αδειοδότηση για λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου. Το Akkuyu, όπως παρακολουθείτε και στους δέκτες σας, βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Κύπρου, μόλις 180 χιλιόμετρα από τις ακτές της Καρπασίας. Πριν από περίπου 10 μέρες, στις 14 Απριλίου, άρχισε η ανέγερση του πρώτου από τους 4 πυρηνικούς αντιδραστήρες που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020, Δημήτρη. Ακριβώς, ο Κώστας Παπανικόλα, μιλώντας στο Κυπριακό Ανδρέα. Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Κύπρου, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, έχουν εκπονήσει και δημοσιεύσει μελέτες για την ραδιενεργό ρήπανση που μπορεί να προκύψει από ατυχήματα σε πυρηνικά εργοστάσια, περιλαμβανομένου και αυτού που είναι υποκατασκευή στο Akkuyu. Αυτά χρήσανθε από το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Κιμήτρη. Ευχαριστώ. Τώρα, μένουμε στο θέμα. Ο πρόεδρος ακριβώς του Ινστιτούτου Κύπρου είναι εδώ, ο κ. Κώστας Παπανικόλας, πυρηνικός φυσικός. Καλωσορίσατε. Είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος? Όχι, ο κίνδυνος δεν είναι μεγάλος. Η πιθανότητα για ένα τεράστιο ατύχημα είναι εξαιρετικά μικρός. Ναι. Απλώς η καταστροφή από ένα τέτοιο τεράστιο ατύχημα μπορεί να είναι καταστροφική. Είναι το αντίστοιχο που έχουμε δει στο Τσέρνομπιλ ή στη Φουκουσίμα. Είναι εξαιρετικά σπάνιο. Νομίζω το Τσέρνομπιλ τώρα είναι η επέτειος, δεν είναι? Ναι, ναι. Αλλά και πιο πρόσφατα από τη Φουκουσίμα. Αυτά ήταν και χαρακτηριστικά ως υπομπία, νομίζω, της... Μια καταστροφή πραγματικά, θα έλεγε κανείς, με κλισέ βιβλικής διαστάσεων. Έχουμε τα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας και είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Είναι εξαιρετικά σπάνια. Δεν πρέπει να τροποκρατηθεί ο κόσμος κλπ. Και η μελέτη του Ινστιτούτου δεν έχει ούτε πολιτικό ούτε κανένα άλλο χαρακτήρα. Είναι εντελώς αντικειμενική επιστημονική. Έχει κριθεί από διεθνές κριτές και έχει δημοσιευθεί. Τι προκύπτει από αυτό? Μισό λεπτό για να το αντιληφθούμε λίγο. Ναι. Λίγο μπορεί να θεωρηθούν απλοϊκά τα ερωτήματα, αλλά νιώθω ότι τα έχει ο καθένας εξημών στο μυαλό του. Δηλαδή, αυτοί οι πυρηνικοί αντιδραστήρες χρειάζεται να είναι κάπου στον κόσμο πάντως? Κοιτάξτε, αυτό είναι. Ή μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτούς? Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς αυτούς. Θα μπορούσαν να. Σε δηλαδή η Τουρκία τώρα που φτιάχνει αυτό, στο Akkuyu. Ναι. Τι προτάσεις ως επιχείρημα, γιατί τον φτιάχνει? Κοιτάξτε, είναι για φτηνή ενέργεια. Είναι περιβαντολογικά, αν λειτουργεί σωστά, καθαρή, δεν βγάζει εκπομπές. Άρα έχει επιχειρήματα υπέρ. Το θέμα, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη. Ναι. Η πυρηνική ενέργεια έχει τη θέση της στο ενεργειακό καλάθι της υφηλίου. Το θέμα είναι πού τοποθετούνται αυτά. Όπως σε ένα χημικό εργοστάσιο το τοποθετείς με κάποιες προδιαγραφές και λαμβάνοντας υπόψη τα ρίσκα, το ίδιο και τα πυρηνικά εργοστάσια. Άρα αυτό θα μπορούσε να μπει κάπου αλλού στην Τουρκία? Θα μπορούσε να μην μπει στην Τουρκία. Θα μπορούσε να μπει σε απόμερα μέρη του πλανήτη. Σε μια έρημο, ας πούμε. Σε μια έρημο. Υπάρχει θέμα χωροθέτησης. Mm. Και αυτό είναι αποδεκτό από την διεθνή κοινότητα. Γι' αυτό και το θέμα χωροθέτησης το ρυθμίζει οι συνθήκες στην οποία έχει προσυγχρονίσει και η Κύπρος και η Τουρκία. Η συνθήκη της το λέω για να διώξω κάθε κατηγορία από εσάς, ναι, ότι είστε εναντίον της εξέλιξης της επιστήμης και της ανθρωπότητας. Όχι, αντίθετα πιστεύω, ναι, ότι πρέπει να το δούμε με όλες τις διαστάσεις, χωρίς φόβο, με τα στοιχεία που μας δίνει η επιστήμη. Δεν είμαι ενάντια προσωπικά στην πυρηνική ενέργεια. Απλώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε χωρίς προκαταλήψεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, και οι κίνδυνοι που είναι υπαρκτοί πρέπει στο μέτρο που υπάρχουν να αποτιμηθούν επιστημονικά και να λάβουμε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να λεγιστοποιηθούν. Αυτό είναι η άποψή μας. Ναι. Η Κύπρος δείχνει ότι είμαστε σε μια, αν γίνει οποιοδήποτε ατύχημα. Στην και πρώτη είναι... γραμμή, έτσι. Είμαστε στην πρώτη γραμμή. Είμαστε πραγματικά σαν το χτίζαμε στην Κύπρο. Αυτό δεν διαφέρει. Ο ίδιος κίνδυνος θα υπήρχε αν το χτίζαμε στην Κύπρο. Ναι. Δεν είναι. Η απόσταση είναι τέτοια. Όπου είμαστε και δικαιούμαστε βάσει των διεθνών
συνθηκών, πιστεύω. Δεν είμαι νομικός, πυρηνικός επιστήμονας είμαι, αλλά υπάρχει η συνθήκη περί προστασίας από πυρηνικά ατυχήματα της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας του 1994. Είμαστε μέλη και εμείς και η Τουρκία. Ναι. Η οποία σαφώς λέει ότι όσοι επηρεάζονται έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται για την εξέλιξη, για το σχεδιασμό και τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε όχι για οποιοδήποτε, είτε πολιτικό είτε οποιοδήποτε άλλο λόγο, γιατί όπως αν το χτίζαμε στην Κύπρο θα ενδιαφερόμαστε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι πρέπει να μας ενδιαφέρει, ναι. Και σε αυτό και οι συνθήκες μας το επιτρέπουν. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Λίγη σε μια...